Ξεκινάμε την τακτική μας ανάλυση με το πρώτο δοκάρι. Πάω στο σημερινό παιχνίδι, τρία δοκάρια. Πολύ νωρίς, μόλις το τέταρτο λεπτό, βλέπω ότι η συνεργασία η Κόκοβα, Λακάριν, Ντράκομιρ είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα το δούμε αρκετά συχνά που κινείται ο Ντράκομιρ και ο Πέπε. Βλέπουμε εδώ η Κόκοβα, Λακάριν, τρίγωνο κυρίως από τα άκρα. Εξηγήσαμε τον λόγο προηγούμενων λόγων και του σχηματισμού που αγωνίζεται ο αντίπαλος. Και όμως κάνει πολύ εσωτερικά έτοιμος για τη γρήγορη μετάβαση. Το δεύτερο δοκάρι όλα ξεκίνησε από ένα πλάγιο out. Βλέπουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ποδοσφαιριστές εκτός. Να έρχεται ο Ζάιρο λίγο πιο πίσω, να μην τον ακολουθεί κανένας από τους κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας του Οθέλου Αθιένου. Και στη συνέχεια βλέπουμε ένα πολύ όμορφο overlap από πλευράς Ζάιρο. Και το τρίγωνο σε αυτή την περίπτωση ήταν ο Ζάιρο Βαλακάρης και ο Ναμ. Ξανά και αμέσως κίνηση στην πλάτη κεντρικού αμυντικού από πλευράς Ζάιρο. Δεν απομακρύθηκε η μπάλα από τον τερματοφύλακα του Οθέλου και ξανά βλέπουμε πέντε ποδοσφαιριστές της ομάδας της Πάφου μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Έχει μια μειονότητα και με το τέρμα που πετύχει η Πάφος. Πολλούς ποδοσφαιριστές μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Εδώ φτάνουμε στο 17ο λεπτό. Είδαμε τον Νάμ να έρχεται αρκετά συχνά να παίρνει μπάλα διάμεσα των κεντρικών αμυντικών και δημιούργησε αρκετά προβλήματα ο Πέπε κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Πώς κινείται, βλέπουμε πώς κινείται κυρίως από τα άκρα, επειδή είναι πολύ δύσκολο να περάσει μπάλα από τον κεντρικό διάδρομο λόγω του σχηματισμού 5-3-2 της ομάδας του Οθέλου Αθιένου. Να μετατοπίζεται στα άκρα ο Πέπε και στη συνέχεια μπάλα στον Νικόκο. Τρεις ποδοσφαιριστές μέσα στην αντίπαλη περιοχή με αρκετή ευκολία. Έφτανε στο τελευταίο 1-3 η ομάδα της Πάφου και φαγιά του Τάνκοβιτς. Είναι και το πιο δυνατά του σημεία του Τάνκοβιτς. Ξανά αυτή τη φορά από την αριστερή πλευρά. Και είναι μια κίνηση που τη βλέπαμε συχνά αυτή. Βλέπουμε πώς κινείται ο Πέπε από τη δεύτερη γραμμή. Από αριστερά είτε ήταν ο Ντράκομιρ, είτε ήταν ο Πέπε και η ικανότητα εδώ του Μποσκάη σε μια κάθετη μεταβίβαση, εξαιρετική κάθετη πάσα, του έφυγε το κοντρόλ του Πέπε, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον η κίνηση επειδή την βλέπαμε πάρα πολύ συχνά. Αυτή τη φορά βλέπουμε τον Ντράκομιρ που κινείται, συνεργασία Μποσκάη, Ντράκομιρ, Στάνκοβιτς, ξανά η διακίνηση αυτή τη φορά από τον Ντράκομιρ από πλευρά Πάφου και γρήγορη μετάβαση προσπάθησαν οι ποδοσφαιρίστες Πάφου. Ίσως είναι η καλύτερη φάση από τον Οθέλο στο πρώτο ημίχρονο. Προσπάθησε να βγει από το pressing της Πάφου μια γρήγορη μετάβαση, αν είναι μικρολεπτομέρειες, να μπορέσει να απειλήσει. Είδαμε τον Πέπε προηγουμένως από τη δεξιά πλευρά, τώρα το βλέπουμε από την αριστερή πλευρά. Το πρόβλημα που δημιουργεί του στην ομάδα του Οθέλου με τις κινήσεις του Πέπε στα δύο άκρα να έρχεται αρκετά ανοιχτά για να δημιουργεί αυτή την υπεραριθμία. Και ο Ντράκομιρ πώς κινείται. Ξανά η ίδια παρόμοια φάση, είναι η τρίτη-τέταρτη φάση που δείχνουμε με την ίδια κίνηση από τη δεύτερη γραμμή από τον Ντράκομιρ, που αυτός ο ρόλος του πάει αρκετά πίσω από τον Ζάιρο. Ξανά δεν μπορούσε η ομάδα του Οθέλου Αθηνών να κρατήσει την μπάλα. Η καλύτερη φάση της Πάφου ήρθε στο 43ο λεπτό. Χάθηκε η μπάλα. Γρήγορη μετάβαση από τους ποδοσφαιριστές του Καρσέδο. Κέρδισε την μπάλα ο Ναμ. Πρώτη αντίδραση του Ντράκομιρ, κάθετη μεταβίβαση του Τάνκοβιτς, μια γρήγορη μετάβαση από τα δυνατά σημεία της Πάφου όταν κερδίσει την μπάλα. Και εδώ ο Βαλακάρης δεν βρήκε την μπάλα. Θα μπορούσε η ομάδα της Πάφου να πάει στα αποδυτήρια με το 1-0. Δημιούργησε, χάσε αρκετές ευκαιρίες. Και περνάμε στο 49ο λεπτό, στο 50ο λεπτό. Δίσδυσε ο Κοντάρο, ο δεξιός κεντρικός αμυντικό. Κάθετη μεταβίβαση στόχο το Ζάιρο. Υπήρχε μια απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης γραμμής της ομάδας του Οθέλου Αθιένου. Ο Ικόκο πέρασε το προσωπικό του αντίπαλο και θα δούμε στη συνέχεια ξανά πόσους ποδοσφαιριστές είχε η ομάδα της Πάφου μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ναμ, Πέπε, Ντράκομιρ, Βαλακάρης, Τάνκοβιτς, Ζάιρο, Ικόκο και ο Ζάιρο στο 50ο λεπτό πέτυχε το πρώτο τέρμα του σημερινού αγώνα και το ένατο του προσωπικό. Έδωσε χώρο η ομάδα της Πάφου, ήταν μπροστά στο σκορ, δεν υπήρχε πίεση στην μπάλα. Ήταν και τα παράπονα του προπονητή και προσπάθησε η ομάδα του Οθέλου, κράτησε λίγο πιο πολύ την μπάλα. Προσπάθησε να μεταφέρει την μπάλα στο σούτο τον επιθετικό. Εδώ μια φάση που μπήκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή και κέρδισε το κόρνερ. Και περνάμε στο δεύτερο τέρμα. Πίεση από πλευρά Οθέλου, είναι πίσω στο σκορ. Εξαιρετική μεταβίβαση με στόχο τον Ικόκο. Στη δεύτερη γραμμή κέρδισε το πρώτο κεφάλαιο Ικόκο. Το δεύτερο ο Βαλακάρης και η κίνηση του Ντράκομιρ που αναλύσαμε στο πρώτο μέρος. Στη συνέχεια 3-1-2-2.
Τουμάση, Ζάιρο, Ντράγκομιρ, πώς συνεργάστηκαν οι τρεις με μία επαφή, ο Ζάιρος τον Τουμάση, 2-0, εκεί κρίθηκαν όλα και ψυχολογικά ήταν πολύ δύσκολο. Και το τρίτο τέρμα από ένα ψηλό πρέσινγκ του Νταβό Ντράγκομιρ, βλέπω που Αμπτουσαλάμοφ, Πελάτζο, Τουμάση, 5 ποδοσφαιρές της Πάφου, η πίεση του Νταβό στον τερματοφύλακα, έγινε το λάθος και ο Ντράγκομιρ δεν ήταν και από τα πιο δύσκολα τέρματα που πέτυχε, επειδή θυμόμαστε τι τέρμα πέτυχε για Χάιλας μέσα στο ΑΜΕΓΑ απέναντι στην ομάδα του Άρη Λεμεσού. Που έψαχνε για να το αφιερώσει στο νεογέννητο. Στο νεογέννητο του.